Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου. Παρακολουθείτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της πατρίδας. Στο στόχαστρο της κυβέρνησης έχει μπει η δημόσια παιδεία σύμφωνα με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΜΕ, Θέμη Κοτσιφάκη, που πραγματοποίησε την Παρασκευή επίσκεψη στη Χίο εν ώψη των κινητοποιήσεων των εκπαιδευτικών την επόμενη εβδομάδα. Προκειμένου να εξοικονομήσει πόρους στα πλαίσια των απαιτήσεων του Μνημονίου και της Τρόικας, η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε πρωτοφανές μειώσεις δαπανών για την παιδεία που έχουν σαν αποτέλεσμα την υποβάθμιση των εκπαιδευτικών και του έργου τους, κάτι που θίγει άμεσα τους μαθητές και τους γονείς, υπογράμμισε ο ίδιος. Η κυβέρνηση θέλει γερασμένους και κακοπληρωμένους εκπαιδευτικούς, είπε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας ότι εάν αφήσουμε την κατάσταση να εξελιχθεί, θα είναι χειρότερη για όλους. Μάλιστα, ο κύριος Κοτσιφάκης ζήτησε κύρια από τους γονείς αλλά και την κοινωνία γενικότερα να σταθεί στο πλευρό των κινητοποιήσεων των εκπαιδευτικών. Να περάσουμε τώρα στο Δήμο της Χίου, το τεχνικό πρόγραμμα της Δημοτικής Κοινότητας Χίου που περιλαμβάνει τα έργα τα οποία θα απορροφήσουν ουσιαστικά το 80% του συνολικού προϋπολογισμού του ενιαίου Δήμου, συζητά το Τοπικό Συμβούλιο της Χίου στη σημερινή του συνεδρίαση. Ανάμεσα στα 35 έργα που θα προτείνει προς υλοποίηση το Τοπικό Συμβούλιο στην Δημοτική Αρχή είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος με τα όμβρια ύδατα στην περιοχή Βάγια του Κάμπου, που έχει σαν αποτέλεσμα, όπως έχουμε δει κατά καιρούς, να πλημμυρίζουν ιδιοκτησίες, η διαμόρφωση χώρων στάθμευση στην οδό Λάδη, οι επισκευαστικές εργασίες στην Δημοτική Πινακοθήκη με την κατάσταση του Μουσείου Γιαλούρη, αλλά και γενικότερα έργα που αφορούν την αντιπλημμυρική προστασία της Χίου. Θα μείνουμε όμως στο Δήμο με αφορμή την επισκευή του Μιναρέ στο Μετζητικέ Τζαμί, που θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα να αποκαθιλώνεται σταδιακά τμηματικά με την βοήθεια γερανού, προκειμένου να επιδιορθωθεί και να επανατοποθετηθεί. Ο Δήμος της Χίου προχώρησε την Παρασκευή στο νοικοκύρημα της περιοχής. Έτσι, από σήμερα απομακρύνθηκαν όλα τα παράνομα σταθμευμένα γιώτα Χ αλλά και τα εγκαταλελειμμένα δίκυκλα που ήταν παρατημένα κυρίως μπροστά από την Τράπεζα Πειραιώς, ενώ έγιναν και οι απαραίτητες διαγραμμίσεις. Θα πρέπει οι πολίτες να κατανοήσουν ότι δεν μπορούν να αφήνουν το αυτοκίνητό τους στο σημείο αυτό για να πιούν τον καφέ τους ή να κάνουν τα ψώνια τους, επισημαίνει ο Αντιδήμαρχος Παντελής Στεφάνου, ξεκαθαρίζοντας ότι τουλάχιστον το πρώτο χρονικό διάστημα θα υπάρχει έντονη αστυνόμευση στην περιοχή. Ο ίδιος τώρα αναφέρθηκε και στο αίτημα του Συλλόγου Ποδηλατήν που είδαμε χθες, προκειμένου να δημιουργηθούν θέσεις στάθμευσης ποδηλάτων στο κέντρο της πόλης, σημειώντας ότι η Δημοτική Αρχή εξετάζει θετικά το αίτημα αυτό και σκοπεύει μάλιστα την επόμενη εβδομάδα να καλέσει τα μέλη του Ποδηλατήν σε συνάντηση, προκειμένου να συζητήσουν γενικότερα τις προτάσεις τους. Προεκλογικά είχαμε δεσμευτεί ότι θα είμαστε κοντά στους ποδηλάτες και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε την πόλη φιλική για αυτούς, επισημαίνει ο κύριος Στεφάνου. Αυτό το συνέδριο
Ιωάννη, ο οποίος θα κατεβάσει το Λιβάνι. Έτσι, μάλιστα, κατέβει σιγά σιγά ώστε να αναπαραστεί και να μην Στα έδρανα του Περιφερειακού Συμβουλίου θα καθίσει τελικά ο πρώην Δήμαρχος Χίου Παντελής Βρουλής, αφού εκδόθηκε η δικαστική απόφαση που τον δικαιώνει. Έτσι, όπως έγινε σε όλες τις υπόλοιπες περιφέρειες της Ελλάδος, όπου οι υποψήφοι αντιπεριφερειάρχες του μειοψηφούντος συνδυασμού εκλέχθηκαν, πλέον και στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, με την απόφαση αυτή του πρωτοδικείου Μυτιλίνης, θα ισχύει το ίδιο. Αναμενόμενη χαρακτήρισε ο πρώην δήμαρχος σε επικοινωνία που είχαμε την απόφαση, υπογραμμίζοντας ότι δεν μπορούν να ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Το θέμα ήταν τυπικό και γι' αυτό προχώρησα σε ένσταση για να καλυφθεί το κενό του νόμου. Επομένως, να πούμε ότι ο Βαγγέλης Μελτζάνης, που ήταν ο πρώτος επιλαχών και ορκίστηκε περιφερειακός σύμβουλος, αναγκαστικά θα αποχωριστεί της ιδιότητας αυτής. Θα μείνουμε όμως στην περιφέρεια, αφού σημαντικές ήταν οι εξελίξεις στο θέμα του τουρισμού, αφού στα πλαίσια της δεύτερης συνεδρίας του Περιφερειακού Συμβουλίου παραδόθηκαν στους θεματικούς αντιπεριφερειάρχες τα χαρτοφυλάκια με τις υποχρεώσεις και τους τομείς του καθενός, με την Λίτσα Λίκου να παίρνει το χαρτοφυλάκιο τουρισμού και διαβίου μάθησης. Μάλιστα, να πούμε ότι το Σαββατοκύριακο αυτό επίσκεψη στη γειτονική Μυτιλίνη, όπου θα παραβρεθεί και η αρμόδια αντινομάρχης, πραγματοποιεί ο Υπουργός Πολιτισμού Παύλος Γερουλάνος. Όπως δήλωσε τώρα η κυρία Λίκου, πρωταρχικός σκοπός είναι η δημιουργία ειδικών πλάνων που θα έχουν στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του κάθε νησιού. Η επόμενη κίνηση είναι να μιλήσω με τους επαγγελματίες και των 5 νησιών, προκειμένου να γίνει μια καλή δουλειά για την ανάδειξη του Βόρειου Αιγαίου ως πόλου έλξης τουρισμού, ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ η ίδια παράλληλα τόνισε ότι η πρώην Ομαρχιακή Επιτροπή Τουρισμού της Χίου χρωστάει πολύ λιγότερα χρήματα σε σχέση με όσα χρωστάνε αυτές της Λέσβου και της Σάμου. Αντίθετο, στο ενδεχόμενο της συγχώνευσης του συνεταιρισμού μαστιχοπαραγωγών της Καλαμωτής εμφανίζεται ο πρόεδρος του συνεταιρισμού Γιάννης Πυραντάκος, μιλώντας στην Πατρίδα. Ο ίδιος επισημαίνει ότι ο συνεταιρισμός της Καλαμωτής, που αριθμεί περίπου 250 μέλη, είναι από τους πλέον υγιείς και μάλιστα τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει να αυξήσει την παραγωγή του και να παρουσιάζει θετικό πρόσημο. Η μόνη περίπτωση με την οποία θα δεχθούμε να συζητήσουμε να ενωθεί ο συνεταιρισμός με κάποιον άλλον είναι αυτή να συνενωθούμε με κάποιον συνεταιρισμό που θα έχει την ανάλογη πορεία και εικόνα με εμάς, αναφέρει ο κύριος Πυραντάκος. Στο πλαίσιο της αναστολής λειτουργίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου την Δευτέρα και την Τρίτη, η Σχολή Επιστημών της Διοίκησης καλεί όλους τους φορείς του νησιού σε ανοιχτή συζήτηση με τίτλο «Οικονομική κρίση και Πανεπιστήμιο Αιγαίου». Η συζήτηση αυτή θα γίνει την Τρίτη στις 11.30 το πρωί στο Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου.
Να αλλάξουμε θέμα. Ενθουσιασμένοι υποδέχθηκαν οι μαθητές του ειδικού σχολείου και του Κεκικαμέα τους πολίστες της ομάδας του ΝΟΧ που τους επισκέφθηκαν σήμερα και τους χάρισαν συμβολικά δώρα. Ξεχωριστή όμως ήταν η ημέρα και για τους ίδιους τους αθλητές, οι οποίοι σημείωσαν ότι το χαμόγελο των παιδιών είναι αυτό που μετράει περισσότερο από κάθε ήττα ή νίκη της ομάδας τους. Την ομάδα τώρα ευχαρίστησαν οι διευθυντές των σχολείων, αναφέροντας ότι η πράξη αγάπης του ΝΟΧ πρέπει να βρει μιμητές. Είναι μια γλυκύτατη πράξη αγάπης από αθλητές προς άλλους αθλητές, τους αθλητές της ζωής, δήλωσε χαρακτηριστικά ο διευθυντής του ειδικού σχολείου. Τα παιδιά τώρα, όπως θα δείτε, έλαβαν τα δώρα τους από τους πολίστες της ομάδας και αμέσως φόρεσαν τα σχετικά καπελάκια του ΝΟΧ, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο τον ενθουσιασμό τους. Πολύ ευχαριστώ σήμερα για μας. Με μεγάλη μας χαρά ήταν δίπλα σε κάποια παιδιά από ανοίγουν την καθημερινά καθημερινά για πράγματα που εμείς μπορούμε να τα θεωρούμε δεδομένα και να μην τα εκτιμάμε και στο πρώτο. Θέλω να δώσουμε κάποια δώρα και να βλέπουμε το χαμόγελο στον πρόσωπό τους που είναι το σημαντικότερο από κάθε αγώνα και από κάθε νίκη. Να βλέπεις αυτά τα παιδιά χαρούμενα. Σίγουρα, όλες οι προσπάθειες μας γίνονται κυρίως όσο είναι επανειλημμένος για τα μικρά παιδιά να προβληθεί περισσότερο η λίμνη του άθλημα και να έρχονται όλο και περισσότερα παιδιά στα καλλιτέχνε μας να γνωρίζουν αυτό το σπορ και να γίνουν το σπορ για να σπουδάσουν όλοι. Ποιος είναι ο στόχος μας, κύριε Βίτη, γενικότερα από το εξής ο στόχος της ομάδας, γιατί έχουμε λίγο τα τα πράγματα κάποιες μπορεί να πούμε για να δεν πηγαίνουν όπως θέλουμε. Σήμερα δεν είναι ώρα να μιλήσουμε για τέτοια. Είπαμε, τα χαμόγελα στα πρόσωπα αυτών των παιδιών είναι πολύ σημαντικότερα από κάθε αγώνα και από κάθε νίκη. Πολύ ωραία τα δωράκια. Εμένα από την κυρία Άννα, είναι καλή η κυρία Νινό και η κυρία Βεσσαλή είναι πιο όμορφη. Αρέσει για όλους και να γίνει για το σώμα και να γίνει ένα πολύ ωμιλούδι, αξιπρές ωμιλούδι. Και εύχομαι όλα τα παιδιά στο χαμόγελο του παιδιού να γίνουν τα χαρούμενα και να τα πούνε όλοι. Λοιπόν, την ομάδα των Αφρικών Ομίλων την γνωρίζετε όλοι. Είναι η ομάδα που κάνει περήφανο το νησί μας. Στην πρώτη κατηγορία, δεν το πάει πολύ καλά. Ψευχόμαστε επιτυχίες. Αυτό που ήταν η προσχωριστή μέρα, μεγάλη χαρά για μας να κάνουμε αυτό το λεφτό τη σημαίνα. Πολύ σημαντικό να τα βλέπουμε έτσι. Και αυτή μας δίνει χαρά και μας. Αυτό τώρα είχαμε να ζήσουμε κάποια ώρα. Και γιατί χρειάζεται πραγματικά την αγάπη όλου του κόσμου. Όσο είναι για την γενική τους χειρονομία, τα παιδιά του Ναυτικού Ομίλου Χίου είναι χειρονομίες που αξίζει να βρίσκουν μικρό στην ευαίσθητη σίγουρα χειακή κοινωνία. Ήταν μια όμορφη παρουσία, μια εκτός από γενναιόδορη προσφορά γλυκύτατη πράξη αγάπης και συμπαράστασης από παιδιά που είναι αθλητές σε ένα χώρο που έχει παιδιά επίσης αθλητές. Αυτό ήθελα να υπογραμμίσω. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακριβώς, αθλητές της ζωής και νομίζω ότι σε αυτό είμαστε συναθλητές όλοι. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους που συμπαρίστανται σε αυτήν όλη την διαδικασία εδώ τη εκπαίδευση των παιδιών μα, ξανά, μια που μου δίνεται ο λόγο και το κλίμα. Και ειδικά σε παραλαμβάνω πάλι του αθλητέ του Ναυτικού Ομίλου Χίου για την πρωτοβουλία του αυτή. Να περάσουμε να δούμε και τον καιρό για αύριο που προβλέπει βροχές και καταιγίδες ιδίως στις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 12 έως 14 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοανατολική από 4 έως 6 μποφόρ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της Πατρίδας. Ακολουθεί η εκπομπή Flash Lights με την Γεωργία Φουντούρη. Από εμάς, καλό σας βράδυ.